Θα ήθελα να πω κάτι εδώ γιατί πάντα υπάρχει και το, το αντίπαλο δέο, πώ αλλιώ το πω, δεν ξέρω, μάλλον το άλλο πολιτισμικό πρότυπο που έχει κατατεθεί, το Ανατολίτικο. Και πάντοτε με προβλημάτιζε αυτό που μα λέγανε για τον άσο το ιό, αυτή την παραβολή του άσο του ιού, ο οποίο εφόσον πήρε την πατρική περιουσία, το μερίδι του τέλο πάντων, και υπάρχει και ο άλλο ο ιό, ο οποίο είναι ο Νικοκύρη α πούμε. Μοιραστήκαν τα λεφτά την περιουσία του πατέρα και ο ένας ε, τα φρόντισε τον νοικοκύρης. Ε, έγινε καλός άνθρωπος ζει συνετά λογικά θα μπορούσαμε να πούμε με έλεγχο στη ζωή του χωρίς να παρασυρθεί από τα πάθη και τις αδυναμίες του δεν έγινε δηλαδή φαύλος και είναι και ο άλλος ο ιός ο οποίος έγινε άσωτος τα έφαγε τα διέλυσε όλα ευχαριστήθηκε τις ειδονές, υποτάχθηκε σε αυτές τα πάθη και τις αδυναμίες του και γύρισε πάλι σπίτι ένα βήμα πριν καταστραφεί τελείω και μείνει στο δρόμο να δει τι, έχει, τι άλλο έχει να φάει να. να τα πούμε έτσι όπως είναι τα πράγματα και μας διδάσκει η Ανατολή ότι αυτόν τον άσωτο ιό που επιστρέφει εφόσον τα έφαγε όλα για αυτόν μάλλον σφάζουμε και το μόσχο το σιτευτό γιατί επέστρεψε. Μα έκανε την τιμή δηλαδή να επιστρέψει. Και φυσικά αυτό με προβλημάτιζε πάντα γιατί λέω εάν για τον Άσο το ιό σφάζουμε το μόσχο το σιτευτό για κάποιον δηλαδή που, που δεν άξιζε στην ουσία για τον, για τον καλό ιό αυτόν που τα έκανε όλα σωστά τι σφάζουμε δηλαδή αυτός που τα καταστρέφει όλα τα τρώει τα γλεντάει, τα καταστρέφει, τα... δεν εκτιμά αυτό που πήρε, παίρνει και το, το μόσχο το συντευτό. Δηλαδή ο άλλος που τα έκανε όλα σωστά τι παίρνει. Για να δείτε γιατί σας λέω ότι η απατεωνιά καλλιεργείται στις συνειδήσεις των ανθρώπων και μάλιστα σε μικρές ηλικίε. Δείτε λοιπόν που οδηγεί τον άνθρωπο αυτή η παραβολή. Και πάντα λοιπόν με προβλημάτιζε αυτό και έψαχνα να βρω τι είναι αυτό που είπαν οι Έλληνες σε αντίστοιχη περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να μην έχουν μιλήσει οι Έλληνες ή απλά δεν το έχουμε μάθει ακόμα, ή δεν θα το μάθουμε και ποτέ γιατί μπορεί να καταστράφηκε. Και έπεσα στην πληροφορία, εντελώ κατά, κατά λάθο, α πούμε, για το τι έγινε με τον αντίστοιχο ε, άσω το ιό τον Έλληνα, ο οποίο είχε και όνομα. Λεγόταν Πέρσης. Ο Πέρσης λοιπόν ήταν ο αδελφός του Ισιώδου. Ο Ισίωτος ο οποίος έγραψε πολλά έργα και τιμάται ως εφάμιλος του Ομήρου μας έχει δώσει την κοσμογονία αλλά και το, αυτό που μας ενδιαφέρει συγκεκριμένα είναι το έργα και οι μέρες το οποίο διάβασα τυχαία πριν μερικά χρόνια και δεν είχα καταλάβει γιατί ακριβώς γράφτηκε αυτό το έργο μετά το κατάλαβα ή μάλλον μετά το έμαθα γιατί όταν ο Πέρσης, ο αδερφός του Ισιώδου, πήρε τα λεφτά από την πατρική περιουσία και πήγε και τα άφαγε, γύρισε μετά ζητώντας κι άλλα ή ζητώντας τέλο πάντων να του δώσουν να περάσει. Και του λέει ο Ισίωδος, ο αδερφός του, αδερφέ μου καταλαβαίνω έπεσε έξω, τάφαγες, δεν ήσουν αδυνατός, δεν ήσουν ενάρετος, δεν ήσουν αλογικός, ήσουν ένας φαύλο άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω και έτσι γιατί... Υπάρχει, είπαμε και η αρετή της φιλανθρωπίας στους Έλληνες που τιμούμε τον άνθρωπο ως, μια αυταξία αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω να με πάρεις μαζί σου, ούτε μπορώ να σου δώσω ό,τι καλύτερο έχω, δεν το αξίζεις. Αλλά για να μην λες ότι δεν σε βοήθησα κιόλας, αλλά να κάνω πράξη αυτό που λέω, ότι είμαι ένα άνθρωπος, θα κάτσω και θα σου γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο με κανόνες ζωής, αλλά και κανόνες πρακτικούς για το πώς να ζήσεις τώρα, σε πραγματικό χρόνο. Ποιο μήνα να φυτέψεις, ποιο μήνα να θερήσεις, τι γυναίκα να παντρευτείς, πώς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, Πώ να καταλαβαίνει τα σημάδια τη φύση, τη πανσελίνου, να καταλάβει σε τι κόσμο ζει. Και ανάλογα λοιπόν με τι περιόδου, τι χρονικέ και τι μέρε, θα κάνει και τα ανάλογα έργα. Και το έργο του Ισιώδη ονομάστηκε Έργα και ημέρες, ημέρε, ημέρε όπω λέγεται, και είναι το δώρο ενό αδελφού προ τον άλλον, ο οποίο ο άλλο είναι ο άσωτο, και του λέει: Ελά εδώ, φυσικά δεν θα σου δώσω χρήματα και τέτοια, θα σου δώσω βέβαια να φάει να μην πεινάσει, αλλά πάρε και αυτό το βιβλίο για να γίνεις εσύ καλός άνθρωπος. Να στηριχτείς τις δυνάμεις σου, να ξέρεις πότε να θερίσεις, πότε να σπήρεις, πότε έρχεται κακοκαιρία, τι να κάνεις, τι γυναίκα να παντρευτείς. Και μάλιστα του λέει σε κάποια, σε κάποια, εκεί για τις γυναίκες, σε κάποια στροφή, ότι κοίταξε αδερφέ, να μην πάρει γυναίκα πηγοστόλο. Πηγός. Το πει με ύψελο, αν θυμάμαι καλά. Πηγός είναι ο πισινός που λέμε σήμερα μην παντρευτεί γυναίκα, δηλαδή μην κάνει μάνα των παιδιών σου ή, ή νόμιμη σύζυγό σου τέλο πάντων, η η νομιμη συζυγο σου τελο παντων γυναικα που στολίζει πολύ τον κόσμο τη ή τον πισινό τη, για να μην λέμε τι λέξει τώρα. Δεν κάνει για σπίτι αυτή η γυναίκα, θα το ρίξει έξω. Έτσι λοιπόν, αυτέ είναι οι συμβουλέ του Ισιώδου προ τον αδερφό του και αυτή είναι η απάντηση στο ανατολίτικο μόσχο το συντευτό. Οι Έλληνε δεν εκτιμάμε τη φαυλότητα, την διορθώνουμε, τη θεραπεύουμε Χωρί όμω να αφήνουμε να μα παρασύρει και να μα καταστρέψει ο κάθε άσωτο, ο οποίο θυμήθηκε ότι τώρα έχει να φα... δεν έχει να φάει, άρα θα φάει τα έτοιμα τα δικά μα. Βοηθάμε λοιπόν, είπαμε, αλλά όσο αξίζει και όσο μπορούμε. Με μικρή ζημιά ει βάρο μα, που έλεγε και θα ο Θαλή Ομιλίσιο. Εγώ τώρα αυτό απαντάω σε όσου μου λένε αυτή την παραβολή, ότι ο... όταν γυρίσει κάποιο, του τα συγχωρούν όλα δίθεν και του φάζουν το μόσχο το σιτεφτό. Και εγώ του απαντάω: Διαφωνώ. Εγώ, εγώ, άμα θέλει κάποιο να τον βοηθήσω και έχει πραγματικά μετανοήσει, θα του δώσω κανόνε ζωή. Να σταθεί στα πόδια του. Δεν θα τον κάνω χειρότερο να του δώσω και άλλα λεφτά να φάει, ούτε να σφάξω το μόσχο το συντευτό, γιατί δεν ταξίζει. Αν θέλει πραγματικά να γίνει καλό άνθρωπο, θα του δώσω συμβουλέ και κανόνε ζωή. Αυτή είναι η ελληνική θέση. Η σωστή. Που βοηθάει τον άνθρωπο να είναι όρθιο, όχι ορθωμένο.